Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Πάλι όλοι μαζί και αυτή την Τετάρτη. Σε αυτή την εκπομπή θα έχουμε καλεσμένο τον Νίκο τον Αποστόλου, ο οποίος είναι ένας Γιαννιώτης που κατοικεί στην Αθήνα, από το 73 αθλητής του Πανελλήνιου Γυμναστικού Συλλόγου, πολυπανελληνιονίκης με διακρίσεις σε εθνικό επίπεδο, από το 90 προπονητής στα Λιώσια και μέχρι και σήμερα, με 10 συνεχόμενα πανελλήνια εφήβων και τουλάχιστον 20 κύπελα σε εθνικό επίπεδο, από το 82 στην πυροσβεστική και από το 86 στη μάχημη μονάδα της ΕΜΑΚ. Με κορυφαίους αθλητές όπως είναι ο Χρυσός Ολυμπιονίκης στην Ολυμπιάδα Κοφών, ο Αλέξανδρος ο Παπαδάτος, ο Ιωσήφιδης ο Μιχάλης, ο Πασχαλίδης, ο Κατουρτζίδης και άλλοι αθλητές που θα δούμε στην πορεία. Να μην ξεχνάμε σε αυτό το σημείο το χορηγό της εκπομπής, Fiji Energy Drink, που είναι δίπλα μας και μας στηρίζει σε κάθε μας προσπάθεια. Θα πέσει ένα σύντομο βίντεο από το χρυσό μετάλλιο του Ολυμπιονίκη Αλέξανδρου Παπαδάτου, όπου θα αναγνωρίσουμε όλοι τη συγκίνηση που νιώσαμε σαν Έλληνες.
Καλησπέρα, καλησπέρα δάσκαλε. Καλησπέρα Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνεις να πάρω μέρος στην εκπομπή σου. Καλησπέρα και σε όλους τους φίλους που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Είχαμε ένα πρόβλημα με την επικοινωνία, με τον ήχο. Έχει αποκατασταθεί, γιατί βλέπω στα σχόλια ότι έχουμε ένα θέμα με τον ήχο. Ο Βαγγέλης ο Φραγκούλης λέει καλησπέρα. Η Ντίνα η Τσιμπανάκου, από τους πιο αξιόλογους προπονητές που έχω γνωρίσει, αγαπάει αυτό που κάνει και τους αθλητές του. Θαυμασμό και σεβασμό σε αυτόν τον άνθρωπο. Τα φιλιά την μου, κύριε Νίκο. Πάρα πολύ. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι, για να μην πω, μία από τις καλύτερες αθλητές που έχει αναδείξει η γυναικεία πάλι, αλλά είναι θαυμάσιο παιδί. Ντίνα. Ρένα, εντάξει, έχει αποκατασταθεί λοιπόν ο ήχος. Πάμε κανονικά. Δάσκαλε, μιας και είσαι από τους πρώτους δασκάλους που γνώρισα στην προετοιμασία, αν θυμάσαι, τον Πέδων του 2001 στο Λουτράκι. Θυμάμαι πολύ καλά. Λοιπόν, να συζητήσουμε λίγο για την ΕΜΑΚ. Τι είναι η ΕΜΑΚ στην πυροσβεστική? Περιέγραψε μας λίγο τι είναι η ΕΜΑΚ με μια πρόταση και να δούμε κάποιες φωτογραφίες που με προβλημάτισαν. Γιατί τώρα σε βλέπουμε περιποιημένο, ξυρισμένο, καθαρό. Θέλω να ξέρεις το εξής, ότι τόσο από την οικογένεια που είναι η αγάπη μας, ο έρωτάς μου ήταν, είναι η πάλη και το πυροσβεστικό σώμα, η ΕΜΑΚ. Έδωσα όλη μου την ψυχή για το μεγαλείο της και θεωρώ μεγάλη τιμή που υπηρέτησε αυτή τη μονάδα. Θεωρώ ότι είναι η καλύτερη μονάδα διάσωσης στον κόσμο και η προσφορά της στην κοινωνία είναι τεράστια. Είναι για μένα όλη μου η ζωή, ΕΜΑΚ. Δηλαδή, σε αυτήν εδώ τη φωτογραφία που βλέπουμε που είσαι μουτζουρωμένος, τι μουτζούρες είναι αυτές? Πού είσαι? Να σας πω, σε καμία καμινάδα? Πού είσαι? Να σου πω το εξής. Και καμινάδες έχουμε πάει. Θέλω να σου πω ότι τα συμβάντα που έχω πάει πρέπει να κάνουμε βιβλίο, είναι αμέτρητα. Εδώ είμαι σε ένα γκαζάδικο στο πέραμα, σε ένα καράβι που είχαν εγκλωβιστεί οι άνθρωποι. Είμαστε το τρίτο πάτωμα, με κάτι τρύπες τόσες μικρές μπαίναμε και δυστυχώς βγάζαμε νεκρούς ανθρώπους από εκεί μέσα. Ναι. Είχε γίνει. Έχετε σώσει όμως και πολλούς. Έχετε σώσει όμως και πολλούς. Έτσι. Έχετε σώσει και πάρα πολλούς. Πάρα πολύ κόσμο. Τι να σας πω τώρα, να σας πω ότι, πού να σας πω, στο Αίγιο, στην Καλαμάτα, όταν βγάλαμε το 18 με ο παιδάκι ζωντανό, στο Αίγιο, στο ξενοδοχείο, μια γαλίδα που τη βγάλαμε ζωντανή. Δάσκαλε, η σύνδεσή σου, στο λίγο, Κάιρο. Μιλάμε λίγο πιο αργά, για να ναι. Βαδίζει πάντα λίγο πιο αργά, γιατί λίγο ναι. Έγινε ψηφιακός ο ήχος, παρακαλώ. Στο Κάιρο. Οπότε είχες πει μείναμε στο Κάιρο. Μείναμε στο Κάιρο. Στο Κάιρο. Στο Κάιρο που έναν άντρα τον βγάλαν οι Έλληνες. Εμείς δηλαδή μετά από 8 μέρες έπειρα τα ούρα του αυτός και πέρυσι και το βγάλαμε ζωντανό. Στο Λενακάν στην Αρμενία τα πήγαμε και μία μητέρα έσωσε το παιδάκι της, είχε κόψει τους φλέβες και του έδινε και έμεινε από το αίμα της. Τι να σας πω τώρα, τι να σας πω, τα συμβάντα που έχω πάει είναι συγκλονιστικά. Τροχιά, και άλλες φωτογραφίες βλέπω και εδώ πέρα. Εδώ είμαι σε ένα σπήλαιο. Σε ένα σπήλαιο προσπαθούσαμε να βγάλουμε τους ανθρώπους. Σε ένα σπήλαιο μέσα και με το φακό προσπαθούμε να εισχωρήσουμε. Τι να σας πω, στην Ταϊλάδη, στο τσουνάμι, καθίσαμε 16 μέρες σε σκηνή και βγάζαμε συνέχεια ανθρώπους. Εδώ είσαι στο τσουνάμι. Εδώ είμαι στο τσουνάμι, ναι. Στο τσουνάμι, εδώ σε μια λίμνη και μέσα έχει ανθρώπους μέσα πνιγμένους. Ναι. Τι να σας πω τώρα. Εδώ ποιος σε βραβεύει κανένας? Πού είσαι εδώ? Πού λέτε? Εδώ είναι όταν πήγαμε στην Αρμενία και γυρίσαμε στην Ελλάδα. Μας βράβευσε ο πρέσβης τότε της Σοβιετικής Ένωσης, ήταν Σοβιετική Ένωση πλέον, τότε μάλλον. Και μας βράβευσε τότε την ελληνική αποστολή. Ναι. Σωσάμενα σε φωτιές δασών. Δεν υπάρχει βουνό της Ελλάδος να μην το έχουμε περάσει. Ραδιενέργεια στο Δημόκρητο, σε τροχαία ατυχήματα.
ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Αυτό να προσφέρεις και να βοηθάς τον συνάνθρωπό σου, να σας πω μόνο, λένε για τους Τούρκους διάφορα. Εγώ ξέρω ότι όσες φορές πήγα στην Τουρκία, ήρθαν οι Τούρκοι οι άνθρωποι που προσπαθήσαμε να τους βοηθήσουμε και να σώσουμε τα παιδιά τους, προσκυνάγαν και μας φιλούσαν και μας λέγαν «Καρντάσι» και «Είμαστε αδέρφια», μας λέγαν. Δεν έχουμε αγχωρίσει με τίποτα με τον λαό. Καταλάβατε. Οι λαοί πρέπει να είναι αδελφωμένοι. Πάντα πρέπει να είναι αδελφωμένοι οι λαοί, εφόσον υπάρχει βέβαια αμοιβαίος σεβασμός, δασκαλέ. Γιατί δεν μπορούμε να ξεχάσουμε το παρελθόν. Μας λέει σε αυτό το σημείο καλησπέρα ο Στάθης του Τομπαλίδης. Καλησπέρα Στάθη, ο Νίκος Αποστόλου είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές και πάνω απ' όλα ένας άνθρωπος με ήθος. Στάθης του Τομπαλίδης, πανευρωπαϊκός προαλητής, αντιδήμαρχος πολυεργαλείου. Είναι γείτονάς μου, είναι εξαιρετικό παιδί, έχει προσφέρει πάρα πολύ στο Δήμο και τώρα αυτές τις μέρες παρακολουθώ με τα χιόνια, βοήθησε πάρα πολύ τους ανθρώπους του, συγχαρητήρια για αυτό που κάνει. Βλέπω εδώ και ένα σχολείο του Κώστα του Δημητριάδη, μεγάλη προσφορά, μεγάλος αθλητής, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Mm-hmm. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Δάσκαλε, σε αυτό το σημείο να πω ότι αρκετοί παλαιστές είναι στο σώμα της πυροσβεστικής. Μέσα πάρα αυτούς, πολύ. Έτσι, και ο πρώην πρόεδρος Ολυμπιονίκης, ο Κώστας Οθάνος, ο Πέτρος Μανουηλίδης, από πάνω ο Βασίλης ο Παπαδόπουλος Ελρωμαϊκής, ο Βασίλης Παπαδόπουλος, ο Θεοδόσιος Παυλίδης. Δηλαδή, μπράβο, μπράβο, Παυλίδης. Μπράβο. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ο Κώσοβας, ο Γιωργιάκος, ο δάσκαλος. Αθληταράδες τώρα. Ο Γιωργιάκος, ο δάσκαλος, αθληταράδες παντού. Έχει το πυροσβεστικό σώμα, έχει μεγάλους αθλητές. Ο δάσκαλος. Το Βασίλη το δάσκαλο. Ναι, το Βασίλη το δάσκαλο τον είχα στο ΑΕΔ τότε. Ήταν υπεύθυνο. Ο Νικηφόρος, ναι. Ο Μεσιακάρης. Πάρα πολύ. Ο Γιάννης ο Σάβας. Ο Σάβας ο Γιάννης. Βέβαια. Γιάννης ο Σάβας, ο πατέρας του που βοήθησε πάρα πολύ κόσμο και σαν υπαρχηγός. Βοήθησε πάρα πολλά παιδιά στην πάλη. Ο Δημήτρης ο Σάβας. Εξαιρετικός άνθρωπος, κύριος. Βοήθησε πάρα και πολύ. Υπάρχουν και άτομα. Και άλλοι που τους ξεχνάμε αυτή τη στιγμή. Και υπάρχουν και άτομα τα οποία αγαπήσανε την πάλη. Βέβαια, βέβαια. Οπ, νάτος. Ναι. Παυλίδη Σάκης, δεν είναι μόνο από την πυροσβεστική Γιάννη, έτσι είναι σαν άνθρωπος ο κύριος Νίκος. Με ανοιχτή την αγκαλιά του πάντα, εξαιρετικός προπονητής, με αμέτρητα χρόνια προσφοράς. Ευχαριστώ που υπάρχει στην πάλη, ευχαριστώ που τον έχω φίλο. Αυτός είναι ο Σάκης ο Παυλίδης. Γεια σας. Τι να πω για το Σάκη τώρα, η προσφορά του στην πάλη, αλλά και το ήθος του και... Τι να πω, είναι ένα εξαιρετικό παιδί. Τι να πω, μακάρι τέτοιους ανθρώπους, τέτοιοι άνθρωποι να μην χαθούν ποτέ από το άθλημά μας. Δεν πρέπει να χαθούν, γι' αυτό είμαστε εδώ. Είμαστε μια μεγάλη οικογένεια. Να τονίσω ότι υπάρχει και κόσμος που αγάπησε την πάλη και κόλλησε με αυτήν και φέρνει τα παιδιά του από την πυροσβεστική. Μάλιστα από την ΕΜΑΚ είναι ο Στράτος ο Πεπές. Που ναι, τον έχεις γνωρίσει σίγουρα από την ΕΜΑΚ ναι, της Θεσσαλονίκης. Έρχονταν στην ΕΜΑΚ τότε και επειδή είναι δίτης και έκανε εκπαίδευση σε εμάς εκεί. Έτσι. Έρχονταν συνέχεια ο Στράτος. Η Εύα η Παυλίδου. Η Εύα, ναι. Έτσι. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ, ναι. Έτσι. Ο Βασίλης ο Μπατάλας. Είναι πολλά παιδιά που είναι στο πλήθος. Βέβαια, ναι, σωστά. Ο Βασίλης ο Μπατάλας. Που κάνουν τη διοργάνωση παιδιά. Κάθε καλοκαίρι τα παιδιά στην Κατερίνη με το Beach Wrestling, με τους ναι. Παραλιακούς αγώνες πάλης. Πολύ σημαντική mm-hmm. και η προσφορά όλων. Οπότε, πάμε λίγο στην πάλη. Πάμε λίγο να δούμε τις φωτογραφίες της πάλης. Καταρχάς, νιώθω βαθιά συγκινημένος που καταφέρατε μέσα... Λέμε Τουρκία, αλλά η Σαμσούντα κάποτε ήταν Πόντος. Κάποτε ήταν Πόντος. Που σηκώσατε τη Γαλανόλευκη και ακούστηκε ο εθνικός ύμνος. Κάποιοι συγκινούνται, κάποιοι άλλοι δεν συγκινούνται. Εγώ προσωπικά συγκινούμαι, είναι άποψή μου και το αναφέρω. Πάμε να δούμε μερικές φωτογραφίες από εκείνη την περίοδο. Εδώ είστε με τον Αλέξανδρο, όσο βλέπω. Στο χρυσό, πόσα Ολυμπιακά έχει. Έτσι. Πόσα Ολυμπιακά έχει ο Αλέξανδρος.
Έχει συμμετάσχει σε μία ή δύο Ολυμπιακό. Νομίζω σε δύο Ολυμπιάδες. Μπράβο. Στην πρώτη, στη Σόφια, στη Βουλγαρία. Εκεί έγινε έγκλημα, τους κέρδισε όλους. Και τον βγάλαν οι Βούλγαροι, επειδή πάλευε μέσα στην έδρα του. Στο ένα λεπτό του δώσαν τρεις παρατηρήσεις κατευθείαν. Ας σας πω συγκεκριμένα μια φάση, του ρίχνει μια κεφαλιά ο Βούλγαρος, του λέει με χτυπάει στο κεφάλι. Πόντο παρατήρηση εις βάρος του Αλέξανδρου, τρεις πόντο παρατήρηση και τον πέταξε έξω. Ήταν αδικία, τον βγάλαν δεύτερο δηλαδή, ενώ και εκεί χρυσός έπρεπε να βγει. Με ακούς Γιάννη? Ναι. Σε ακούω κανονικά δάσκαλε. Ακουγόμαστε κανονικά. Μην ανησυχείς. Ήθελα να τονίσω λίγο για τον Αλέξανδρο, αν μου επιτρέπεις. Βεβαίως. Και συγκινούμε γι' αυτό, γιατί είναι ένα παιδί και στο πρόσωπο αυτού του παιδιού είναι δεκάδες παιδιά με ιδιαίτερες ικανότητες. Είναι μεγάλη αδικία, να ξέρετε. Ίσως καμιά φορά κάποιοι που μας βλέπουν απ' έξω να λένε γιατί είμαστε λίγο, έχουμε τόσο πολύ ένταση. Είναι μεγάλη αδικία όταν παλεύει ο Αλέξανδρος και κερδίζει και παλεύει με αθλητές οι οποίοι έχουν την ακοή τους. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι όταν ο αντίπαλος ακούει τον προπονητή, ακούει τις φωνές των φιλάθλων, ακούει το διαιτητή, ακούει τη σφυρίχτρα, ακούει τα πάντα και ο Αλέξανδρος δεν τα έχει αυτά. Καταλάβατε. Και όμως αυτό το παιδί προσπαθεί και κερδίζει. Βγάζει όλη την ψυχή και τα καταφέρνει. Και τα καταφέρνει και στους κανονικούς αγώνες. Και προχτές, το είδατε όλοι σας, πάλι πρώτος βγήκε. Βέβαια. Ένα παιδί που έχει χάσει τη μητέρα του από 3 χρονών, είναι 9 αδέρφια. Εγώ ξέρω τι περνάω μαζί του και πόσο γι' αυτό και με λατρεύει και με έχει σαν πατέρα του. Έτσι. Και πατέρας πλέον διδήμων κοριτσιών, έτσι. Και είναι και πατέρας διδήμων, έχει παντρευτεί, ναι. Αλλά θέλω να ξέρετε ότι η δουλειά που κάνουμε εμείς οι προπονητές είναι πολύ σημαντική. Όταν φέρνει ένας άνθρωπος το παιδί του, πρέπει εμείς να δείξουμε το σεβασμό, γιατί στο πρόσωπο το δικό μας, το παιδί αυτό, βλέπει τον πατέρα, τη μητέρα του, πρέπει αυτά που θα του μεταφέρουμε εμείς να είμαστε πρότυπο για αυτό το παιδί. Εάν εμείς είμαστε λάθος σε αυτά που κάνουμε, όλη του τη ζωή αυτό το παιδί θα βγει λάθος. Θα ακολουθεί αυτά που έχουμε κάνει εμείς. Και πρέπει εμείς να σεβαστούμε λοιπόν τα παιδιά και τους γονείς που στέλνουν τα παιδιά τους στο γυμναστήριο. Ο προπονητής πρέπει να είναι δάσκαλος και παιδαγωγός και να μαθαίνει με σωστές αρχές. Αυτό που προσπάθησα από την πρώτη στιγμή που είμαι προπονητής είναι να διαπαιδαγωγήσουμε σωστά παιδιά. Δεν με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Γιατί όταν θα κάνεις ένα σωστό άνθρωπο, από εκεί ύστερα θα έρθει και το αποτέλεσμα και η επιτυχία. Το βασικότερο είναι να χτίσουμε σωστούς ανθρώπους στην κοινωνία. Έχουμε ανάγκη να έχουμε μια σωστή κοινωνία. Βλέπετε που ζούμε, τι γίνεται καθημερινά. Βάσκαλε, και είμαι περήφανος γι' αυτό. Έχουμε ανάγκες από πρότυπα. Είμαι περήφανος και αισθάνομαι πολύ καλά με τον εαυτό μου, γιατί μέσα από το... Είναι μεγάλο σχολείο το Τμήμα Πάλης των Αλλιωσίων, μέσα από την Πάλη των Αλλιωσίων, πολλά παιδιά γίναν σωστοί άνθρωποι στην κοινωνία, παρότι είχαν πάρει λάθος δρόμο. Και μέσα από εκεί γίναν πάρα πολύ σωστοί. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, στο σύλλογό μας, γιατί έχουν περάσει πάνω από 2.000 αθλητές από το 1990 μέχρι σήμερα, υπάρχουν γιατροί, δικηγόροι, έτσι, οικονομολόγοι, υπάρχουν παιδιά με επίπεδο, επιχειρηματίες. Εγώ και οι γης έχουν τελειώσει οι οικονομολόγοι και οι δύο, και ο ένας και ο άλλος, πτυχιούχοι οικονομολόγοι. Δικηγόροι, πολλά παιδιά, πάρα πολλά παιδιά. Εγώ αυτό που επεδίωξα, επειδή τότε που πάλευα το 87 σταμάτησα, από το 73 ξεκίνησα, τότε που πάλευα είχαν περάσει στην κοινωνία ότι οι αθλητές είναι μπράβοι, ότι και τα λοιπά, ότι δουλεύουν σε νυχτερινά κέντρα και δεν είναι κακό να δουλεύει κάποιος σε νυχτερινό κέντρο, και όμως περνάγαν αυτή την εικόνα. Και κάποιος υπάλληλοι απαρτίζεται με παιδιά με επίπεδο και καλλιεργημένα παιδιά. Υπάρχουν στην Πάλη, να σας πω ένα απλό παράδειγμα, για να σας πείσω για αυτό που λέω. Προχτές που παλεύαμε στις προκρίσεις, ο Ζαμπράκας, ξέρετε ότι είναι δικηγόρος.
Σας λέω εγώ ένα απλό παράδειγμα. Εγώ πόσα το γνωρίζω, παιδιά, γιατί το γνωρίζω από τα χρόνια του. Είμαστε και αντίπαλοι. Πόσα παιδιά μορφωμένα έχουμε στο άθλημά μας. Και θέλω να σας πω και το εξής. Εγώ αν ήμουν παράγοντας και γιατί προσπαθώ στη ζωή μου ό,τι κάνω θέλω να το κάνω σωστά. Αν δεν το κάνω σωστά δεν το κάνω καθόλου. Θα έκανα, παλιά ήμουν πρόεδρος στα Γιάννενα εκεί. Είχα μαζέψει, παρότι ο σύλλογος ήταν κλειστός, εγώ όταν ανάλαβα τους μάζεψα όλο τον κόσμο. Πήρα όλους τους μετανάστες. Τι θα έκανα εγώ στην πάλη. Ξέρετε πόσοι επιφανείς άνθρωποι υπάρχουν στην πάλη. Πάρα πολύ. Και είναι αναξιοποίητοι. Πόσα παιδιά δικά μας είναι μορφωμένα. Τα αξιοποιήσαμε. Δικηγόροι, οικονομολόγοι, γιατροί. Πάρα πολύ. Πόσοι επιχειρηματίες είναι στην πάλη, τους αξιοποιήσαμε. Πόσα μεγάλα ονόματα είναι. Υπάρχει ένα μεγάλο όνομα, ο Μεσιακάρης, που έβγαλε την πάλη στα Τρίκαλα. Πού είναι αυτός ο άνθρωπος? Πού είναι ο Γρηγοράκης, πού είναι ο Αβράμης ο Σπύρος, πού είναι ο Νικηφόρος, πού είναι ο Γεωργιάκος, ο δάσκαλος. Όλους αυτούς πρέπει να τους μαζέψουμε. Όλοι πρέπει να ενωθούμε. Τι χρειάζεται για να γίνει αυτό? Τι πιστεύεις ότι όλα αυτά τα χρόνια, τέλος πάντων, να το συζητήσουμε μετά αυτό, να το συζητήσουμε μετά. Εντάξει, να πάμε λίγο. Για να μην χαλάμε τον ιρμό της εκπομπής. Ναι. Ο Στέφανος ο Γιαννολίδης, ο πρώην διεθνής διαιτητής, καλησπέρα, πράγματι στα όσα χρόνια που γνωρίζω τον Νίκο, είναι αξιόλογος εργατικός δραστήριος και ενδιαφέρεται για τα παιδιά και το άθλημα. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και απορώ, πρέπει να είναι στο άθλημα κι αυτός κοντά. Ήταν ένας διαιτητής με επίπεδο και προσόντα. Ίσως, δάσκαλε, ίσως μας λείπει η επικοινωνία. Θα το συζητήσουμε αυτό μετά. Ο Χρήστος ο Τάσης, καλησπέρα σε όλους. Ο κύριος Νίκος δεν είναι απλά μεγάλος δάσκαλος, αλλά τεράστιος άνθρωπος με κεφαλαία γράμματα και τρία θαυμαστικά. Είναι τρομακτικό το πόσα παιδιά έχει βοηθήσει μέσα και έξω από το ταπί. Σπουδαίος άνθρωπος και πολλοί από εμάς είμαστε περήφανοι για αυτόν. Το πόσο αγαπά τους αθλητές του είναι εμφανές από το πώς χάσει κάθε αγώνα. Λες και παλεύει αυτός. Να είσαι καλά, δάσκαλε. Δάσκαλε, τώρα σε αυτό. Ναι. Μάλλον προφανώς θέλει να πει το... Αυτό το παιδί είναι στην Αγγλία αυτή τη στιγμή. Είναι στην Αγγλία. Είναι δικηγόρος. Είναι Παλαιονίκης, έχει βγει. Είναι δικηγόρος και είναι ένας επιστήμονας. Σας λέω τώρα ένα παράδειγμα, πώς μπορεί να αξιοποιήσουμε ανθρώπους επιφανείς. Ένα εξαιρετικό παιδί. Και μάλιστα μοριοδήθηκε με τα μόρια της πάλης και δεν το ξεχνά ποτέ. Το έχει εκτιμήσει πάρα πολύ. Μπράβο. Τώρα το συμπλήρωσε. Ζει κάθε αγώνα, έτσι ακριβώς είναι, Χρήστο. Ζεις κάθε αγώνα. Κάποιοι βέβαια μου είπαν ότι το παραζείς μερικές φορές και το παρακάνεις. Θέλω να πω το εξής. Ναι, να πω το εξής αυτό. Καταρχήν, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που έχω συνεργαστεί, είτε λέγονται παράγοντες, είτε διαιτητές, είτε προπονητές. Και θέλω να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη τώρα που είμαστε από ηρεμία, σε ηρεμία μάλλον, στους ανθρώπους που πάνω στην ένταση, στην περένταση στιγμής, το άγχος, το στρες που περνά, ίσως καμιά φορά να ξεπεράσαμε τα όρια. Του ζητάω πραγματικά συγγνώμη. Ήταν καλό προαίρετο, δεν υπήρχε καμία κακή πρόθεση. Δάσκαλε, προσωπικά, αν θυμάσαι, προσωπικά σου είπα, δάσκαλε, κατάλαβες τι έκανες τότε? Δεν ξέρω αν θυμάσαι το πρωτάθλημα που σου λέω, κατάλαβες τι έκανες τότε? Και ήταν κάτι που μου λες, δεν το κατάλαβα, έτσι έγινε, να πάω να μιλήσω, ξέρω εγώ, με το παιδί. Και πραγματικά όμως σε παρασύρει όλο αυτό και είναι προς τιμή σου που το παραδέχεσαι. Εγώ τι κάνω, το κάνω με πάθος. Έτσι, δεν το κάνω κακοπροαίρετα, δεν το έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου, γιατί θέλω το βράδυ να κοιμάμαι και θέλω να κοιμάμαι ήσυχα. Έτσι. Πολύ σημαντικό. Ο Γιάννης ο Βάς από το YouTube σχολιάζει, καλησπέρα και από εμάς την παρέα των μεγάλων αθλητών, δασκάλων και πάνω απ' όλα ανθρώπων. Νίκος Αποστόλου, πολύ μεγάλος προπονητής αλλά και πολύ καλός άνθρωπος, τον ευχαριστούμε για όλα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ τον ευχαριστώ. Προφανώς είναι κάποιος πρώην αθλητής. Ας μας γράψει ο φίλος. Και εγώ τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά του λόγια.
Ο Γιάννης ο Πανανάκης, έχουμε μεγάλο σεβασμό για τον coach, για την οτροπία του. Έχει κατακτήσει τρόπαια. Έχουμε βρεθεί σε πολλούς αγώνες. Δεν τα παρατάει ποτέ. Είναι μια μεγάλη προσωπικότητα. Είμαστε χαρούμενοι που είναι μαζί μας. Νίκος, αγαπώ πολύ. Ιωάννης Πανανάκης. Να είναι καλά. Την ευκαιρία που μου δίνετε, τον ευχαριστώ. Αλλά θέλω να του πω ότι είναι παλικάρι και μπράβο του στην περιπέτεια που πέρασε. Συγχαρητήρια, Γιάννη. Είσαι λεβεντόπεδο. Είναι πραγματικά λεβέντικα, γιατί πέρασε μια τρομερή περιπέτεια, ναι. με μονάδα εντατικής θεραπείας, με οξυγόνα, με και παλικαρίσια πάλι. Και να είναι καλά ο Γιάννη. Κάποια στιγμή θα τον έχουμε και κοντά μας να μας συζητήσει. Δάσκαλε, Βασιλάκος Γιάννης. Ναι. Έχει το παιδί του συμπάλλει, εξαιρετική οικογένεια με αρχές και επίπεδο. Ναι. Ο αντίπαλός σου στα τα πει προπονητικά, ο Θόδωρος Ηλιάδης. Νίκο, φίλε μου, μπράβο σου. Για ό,τι κάνει. Είμαστε αντίπαλοι πάνω στην παλέστρα. Εγώ δεν είμαι με κανέναν άλλον. Μετά την παλέστρα δεν είμαι αντίπαλος με κανέναν. Νίκο, φίλε μου, μπράβο σου για ό,τι έχεις κάνει και θα κάνεις από εδώ και πέρα. Μπράβο σου για όσα σωστά λες. Να συνεχίσεις την πορεία σου πάνω απ' όλα με υγεία. Να σε καλά, δάσκαλε. Ο Θοδωρής είναι αξιόλογος άνθρωπος και η προσφορά του στην ομάδα της Ξάνθης είναι τεράστια. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα, τα αποτελέσματα το λένε. Είναι αξιόλογο παιδί ο Θοδωρής. Τώρα το σχόλιο λέει ότι ακουγόμαστε διπλά, μάλλον κάνουμε κάποιο αντίλαλο. Τι να κάνουμε, ερασιτεχνική εκπομπή είναι. Πιστεύω να βγαίνει νόημα. Ο Τσεκερίδης, ο Δημήτρης, έστειλε μήνυμα και μου τόνισε, πες ότι έστειλα μήνυμα. Ο Αποστόλου είναι προπονητής στα Λιώσα. Τα διαβάζω ακριβώς όπως τα γράφει. Στα Λιώσα από το 1990, σε μια δύσκολη περιοχή της Αθήνας. Δημιούργησε μια αθλητική κυψέλη. Έβγαλε πολλούς αθλητές. Και κυρίως, σωστά παιδιά, με μόνο του εφόδιο, την αγάπη του και το πάθος του για το άθλημα της πάλης. Ο Δήμος των Λιωσίων πρέπει να τον κάνει άγαλμα. Τέτοιους ανθρώπους χρειαζόμαστε στην πάλη. Αυτά λέει ο Δημήτρης Τσεκερίδης. Να πω κάτι. Επιτρέπεις να πω κάτι. Το Δημήτρη τον ξέρω από τότε που πάλευε. Ήταν πολύ καλός αθλητής. Ο Δημήτρης είναι από τους λίγους που ξέρουν σωστά την τεχνική της πάλης. Τον έχω παρακολουθήσει. Ξέρει πολύ καλά. Αν πάρει ένα παιδί να του μάθει την τεχνική της πάλης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είχα την τύχη στον Πανελλήνιο που ήμουνα, όταν πήγα, να έχω μεγάλους δασκάλους. Είχα τον συντροφιό τον Ντίνο, τον κύριο Ντίνο, τον Μωυσίδη, τον Ολυμπιονίκη, τον Σαξανίδη, τον Ζαφυρόπουλο, τον Γανωτή, τον Σημαντήρα, τον Κουβαρά. Μιλάμε μεγαθύρια της πάλης, που ξέραν την τεχνική, μας τη δείχναν με λεπτομέρεια. Ένας από αυτούς λοιπόν, και ο Δημήτρης Τσοκερίδης, ξέρει πολύ καλά την τεχνική της πάλης. Και θεωρώ ότι είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές που έχουμε στην Ελλάδα και τον ευχαριστώ για τα καλά του λόγια. Πολύ ωραία. Τώρα μου ξανασχολιάζουν ότι δεν ακούγεται τίποτα. Και θέλω να ξέρω αν έχει επανέλθει η επικοινωνία. Γιατί εμείς ακουγόμαστε προφανώς κανονικά. Τώρα, αν σε κάποια σημεία η σύνδεση δεν είναι καλή, προφανώς υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Προφανώς και υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Λοιπόν, στείλτε μας ένα μήνυμα για να ξέρουμε ότι μας ακούτε κανονικά. Ή ακόμα παραμένει το όλα καλά τώρα. Okay, εντάξει, επανήλθαμε. Τι να κάνουμε, παιδιά. Είπαμε, είναι ερασιτεχνική εκπομπή. Κάνουμε από την καρδιά μας, γιατί αγαπάμε την πάλη. Ο Παυλίδης λέει, okay, εντάξει, όλα καλά, όλα καλά. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, να σε καλά, Ανέστη. Ωραία, ωραία, πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν στους μεγάλους αθλητές. Πάμε στους μεγάλους αθλητές, που όπως είναι και ο Αλέξανδρος ο Παπανάτος, όπως είναι και ο Μιχάλης ο Ιωσήφιδης. Καταρχάς, τους έχεις ξεκινήσει εσύ. Μεγάλωσαν στα χέρια σου. Σωστά. Έχουν φτάσει σε κορυφαίο επίπεδο. Μίλησε μας λίγο για τα παιδιά. Θέλω να πω το εξής, ότι εγώ αυτά τα παιδιά τα έχω πάρει από 8 χρονών και όλα τα παιδιά που έχουν συνεργαστεί μαζί μου και δουλέψαν πάρα πολύ. Ο Μιχάλης ο Ιωσήφιδης, ένα παιδί
θεωρώ αυτή τη στιγμή είναι κορυφαίος στην Ελλάδα. Ένας πολύ μεγάλος αθλητής, αλλά το βασικότερο είναι ένα εξαιρετικό παιδί, με αρχές από την οικογένεια, με επίπεδο. Πέρασαν πάρα πολλά μαζί. Φτάσαμε στους καλύτερους αθλητές του κόσμου να ερχόμαστε να τους κοντράρουμε και να τους κερδίζουμε. Θέλουμε ακόμα, θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε μέχρι να τα καταφέρουμε. Έχουμε χρόνο. Ο εχθρός του καλού για μένα είναι το καλύτερο και θα προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο. Ο Μιχάλης είναι ένα παιδί που θέλει να φτάσει ψηλά και εφόσον θέλει και προσπαθήσουμε, θα φτάσουμε στην κορυφή όσες ατυχίες και να έχουμε, γιατί πράγματι είχαμε κάποιες ατυχίες στην πορεία μας. Αυτά όμως τα ξεπερνάμε, η δουλειά μας θα μας κάνει να τα ξεπεράσουμε. Θέλει υπομονή και δουλειά. Θα έρθει το αποτέλεσμα κάποια στιγμή, θα έρθει και το πιο μεγάλο αποτέλεσμα. Είναι ένα από τα εξαιρετικά παιδιά. Πέρσι στο ΣΥΝ βγήκε πέμπτος Ολυμπιονίκης. Έτσι, πάλεψε δύο φορές. Πολύ σημαντική διάκριση. Πάρα πολύ. Πάλεψε δύο φορές παγκόσμιο και πανευρωπαϊκό για την τρίτη θέση. Αναδείχθηκε πέμπτος. Έτσι, και είναι πρωταθλητής αντρών. Έχει καταφέρει πάρα πολλά πράγματα. Είχε έναν τραυματισμό τώρα στην Σερβία, στα πλευρά του. Ταλαιπωρούμαστε από αυτό. Θα προσπαθήσουμε να το ξεπεράσουμε. Και αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Θα συνεχίσουμε λοιπόν όσες δυσκολίες και είναι. Αν κοιτάξει ο πρωταθλητισμός, αυτά έχει και ο υψηλός πρωταθλητισμός. Οι ατυχίες πρέπει να μας γιγαντώνουν. Και θεωρώ ότι αυτό το παιδί του το έχω περάσει αυτό πέρα. Μέσα από τις ατυχίες θα γίνεται καλύτερος. Και υπομονή να έχουμε και το βασικότερο να έχουμε υγεία. Γιατί έχουμε μείνει ένα χρόνο σε απραξία. Έτσι. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Ήθελα να πω κάποια πράγματα πάνω σε αυτό. Mm-hmm. Θέλετε να τα πούμε αργότερα που θα μιλήσουμε για την πάλη. Όταν λέω, θα σας πω στην πορεία, πρέπει όλοι εμείς να δείξουμε ότι έχουμε μια δύναμη οι παλαιστές. Δεν γίνεται. Πρέπει να δείξουμε στους επίσημους, στο κράτος, στους αρμόδιους. Δεν γίνεται το άθλημα της πάλης, το καλύτερο άθλημα που υπάρχει στον κόσμο. Όχι, να ξεκινάει τις δραστηριότητες τελευταίο. Όλοι αγωνίζονται. Ποδόσφαιρα, μπάσκετ και εμείς τελευταίοι. Τι κάνουμε εμείς, πού είμαστε, γιατί δεν αντιδράμε. Πώς να αντιδράσουμε, αφού κοιτάει ο ένας να βγάλει το μάτι του αλλού, δεν είμαστε ενωμένοι. Πώς να μας πάρει σοβαρά κάποιος άνθρωπος, αφού εμείς τσακωνόμαστε μεταξύ μας. Πρέπει να ενωθούμε. Ενότητα θέλουμε. Τι γίνεται εμείς να ξεκινάμε. Κάναμε προχθές αγώνες. Πόσους κάναμε, αφού δεν μπορούμε να γυμνάσουμε τα παιδιά. Κάναμε προκρίσεις. Φάσκουμε και αντιφάσκουμε, δηλαδή κάνουμε αγώνες, αλλά δεν έχω το δικαίωμα εγώ να τους γυμνάσω. Τι κάνουμε και πώς αντιδράμε, τι κάνουμε εμείς. Δεν πρέπει να αντιδράσουμε. Δεν πρέπει να ξεκινήσουμε. Φυσικά και πρέπει να αντιδράσουμε. Φυσικά πότε και θα γίνει πρέπει επανακίνηση του αθλητισμού, της πάλης, πότε θα μπούμε στην παλέστρα μας. Τι θα γίνει. Φυσικά και πρέπει ο πρόεδρος Λεωνάκης. Συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά με τρώει το δίκαιο μου. Βγάζω την αγανάκτησή μου αυτή τη στιγμή. Όταν έγινε η πρώτη καραντίνα, ανοίξαμε για ένα διάστημα, πήραμε όλα τα μέτρα. Εμείς σεβόμαστε και την υγεία τη δικιά μας και τον αθλητό μας και τον γονιό του και της οικογένειάς του. Δεν είχαμε κανένα κρούσμα. Τώρα γιατί μας έχουν κλεισμένους τόσο καιρό. Εμείς δεν είμαστε υπεύθυνα άτομα να προσέξουμε και να σεβαστούμε την υγεία της οικογένειας και των αθλητών μας. Πότε θα ανοίξουμε, τι κάνουμε. Ούτε καν ασχολείται κάποιος με εμάς. Και έχουμε και Ολυμπιακούς Αγώνες. Πώς να πάμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Με τι, πώς θα πάμε στα Προολυμπιακά. Μπορώ να σου πω τη δικιά μου άποψη. Μπορώ να σου πω τη δικιά μου άποψη χωρίς να είμαι θεσμικός. Γιατί δεν είμαι θεσμικός. Η δικιά μου άποψη, όπως είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, είναι ότι όντως δημιουργεί ερωτήματα. Πώς είναι δυνατόν να γίνεται γυμναστική στο σχολείο και να μην μπορούμε εμείς με κάποιο τρόπο να βρούμε ένα μέσο να γυμνάζουμε τους αθλητές υψηλού επίπεδου. Αν παρατήρησες, αν διάβασες το SDNA και άλλα ας πούμε αθλητικά site, ανέφεραν την Εθνική Γυναικών που ετοιμάζεται για το Eurobasket, αν διάβασα καλά, ναι, και λένε πώς θα κάνουμε. Άρα το ίδιο πρόβλημα δεν το έχουμε μόνο εμείς.
Το έχει και ο υπόλοιπος αθλητισμός. Ο υπόλοιπος ερασιτεχνικός, το τονίζω, ερασιτεχνικός αθλητισμός, έχει το ίδιο πρόβλημα. Και σίγουρα θα πρέπει οι ηθήνοντες, ποιοι είναι οι ηθήνοντες, αυτού που μας εκπροσωπούν. Ποιοι μας εκπροσωπούν, η διοίκηση. Ποιος είναι το πρόσωπο της Ομοσπονδίας αυτή τη στιγμή, ο Στέργιος Ελωνάκης. Είναι ο πρόεδρός μας. Τον έχουμε ψηφίσει, τον έχουμε εκλέξει. Ζητάμε άρα από τον πρόεδρο, πέρα από το να. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά, για να μην βάζω τους άλλους. Ζητάω από τον πρόεδρο να αναλάβει τις ευθύνες σε αυτό το κομμάτι και να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες με επιστολές, με παρεμβάσεις, με τοποθετήσεις στον υπουργό, ακόμα και στον πρωθυπουργό, να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την επανεκκίνηση και επανέναρξη του αθλητισμού. Θα πρέπει να γίνει αυτό. Με προτάσεις όμως, όχι απλά θέλουμε εδώ και τώρα θέλουμε να ενεργοποιηθεί ο αθλητισμός. Πώς? Πρότεινε κάτι και πώς θα γίνει αυτό. Αν ακούσουμε, αν έχουμε ανοιχτά τα αυτιά μας με τους προπονητές, όπως είσαι εσύ, όπως είναι οι προπονητές σε όλη την Αττική, όπως είναι οι προπονητές στην Θεσσαλονίκη, που ξέρουν να τρέχουν και το μαζικό αθλητισμό, αλλά και τον αγωνιστικό αθλητισμό, θα μπορέσουμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε προτάσεις, τις οποίες να ασκηθεί μια πίεση στην πολιτεία για να αναλάβει τα μέτρα της. Εντάξει, okay, εντάξει με τον ΕΟΔΗ. Ο ΕΟΔΗ επιμένει ότι με τις ανάσες και τις υπερβολικές ανάσες αυξάνεται η επικινδυνότητα στη μετάδοση. Okay, εντάξει, εντάξει με αυτά. Εμείς έχουμε να προτείνουμε κάτι. Και συμφωνώ σε αυτό που λες ότι αν είμαστε, ο καθένας δεν επικοινωνεί με τον άλλον και εκεί έρχεται αυτό που είπες ότι δεν αξιοποιούμε τους ανθρώπους. Δεν αξιοποιούμε τους γιατρούς, δεν αξιοποιούμε τους οικονομολόγους, δεν αξιοποιούμε τον κόσμο μας με λίγα λόγια, τότε είμαστε καταδικασμένοι να μην πάμε παραπέρα, να μην προχωρήσουμε έτσι όπως πρέπει. Πάμε σε σχολιασμούς. Θεωρώ ότι... δικιά μου προσωπική άποψη, ναι. Δεν σημαίνει ότι συμφωνείς, το ξεκαθαρίζω, ναι. Αυτό είναι δικιά μου προσωπική ναι, θεωρώ... άποψη. Ναι. Θεωρώ ναι. Ότι και ο Στέργιος ο Νεωνάκης πρέπει να μπει μπροστά για αυτά, αλλά Λεωνάκης, πρέπει δάσκαλο, και όλοι... Λεωνάκης. Λεωνάκη, ναι. Και πρέπει και όλοι εμείς... Κάμε καμιά μήνυση, να το λέμε πίσω, να δείξουμε. Okay. Ναι, yeah. Και όλοι εμείς πρέπει να βοηθήσουμε για να βρούμε μια λύση σε αυτό το θέμα. Όλοι, να ξεσκοθούμε. Προπονητές, αθλητές, σύλλογοι, όλοι. Παράγοντες. Mm. Πάμε σε σχόλια. Ο Γιώργος ο Πανανάκης, μόνο καλά λόγια μπορούμε να πούμε για τον δάσκαλο Νίκο, από τους καλύτερους προπονητές του αθλήματος. Εξαιρετικός άνθρωπος και γοηνιάρχης. Πρότυπο προπονητή και ανθρώπου. Νίκο, έχεις τον απεριόριστο σεβασμό μου και μεγάλη μου τιμή που γνωρίζω εσένα και την οικογένειά σου. Ορίστε ακόμα ένα συνάδελφο στην πυροσβεστική, ο οποίος είναι και διαιτητής. Έτσι. Ο Γιάννης ο Πανανάκης δεν είναι μόνο αυτός. Ο Γιάννης ο Πανανάκης δεν είναι μόνο αυτός ο σωστός άνθρωπος. Έχει βγάλει και δύο εξαιρετικά παιδιά και έχει και μια εξαιρετική γυναίκα. Είναι θαυμάσια η οικογένεια. Mm-hmm. Ο Γιώργος είναι παιδί διαμάντη. Ο Βεκρής ο Παναγιώτης, συγχαρητήρια για το σπουδαίο έργο που έχει προσφέρει στο άθλημα και στην κοινωνία, βγάζοντας όχι μόνο μεγάλους αθλητές, αλλά προπάντως χρήσιμους ανθρώπους. Ο Βεκρής πρώην μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας. Πρωταλλητής Ελλάδος, επιστήμονας, φυσιοθεραπευτής. Με μεγάλη βοήθεια σε όλους μας. Τον ευχαριστώ πολύ. Ο Δημήτρης Οντού, συγχαρητήρια δάσκαλα για το έργο που προσφέρεις και αναδεικνύεις αυτό το αρχαίο άθλημα. Προφανώς κάποιος από τους μαθητές σου, δάσκαλε. Τον ευχαριστώ πολύ. Ο Κώστας από τον Αριστόδημο. Καλησπέρα από τον Αριστόδημο. Σας ακούμε με αγάπη και σεβασμό για τον coach Αποστόλου, για τη δουλειά και την παθολογική του αγάπη για το άθλημα. Καλή συνέχεια σε όλους. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία, Γιάννη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δώσεις βήμα σε άτομα που χρειάζεται και πρέπει να μιλήσουν για το άθλημα και τα προβλήματά του. Εντάξει, όλοι μας εδώ είμαστε. Ο Κώστας κάνει μια σοβαρή δουλειά κάτω στο Πελοπόννησο και έχει ένα εξαιρετικό προπονητή, το Γιώργο τον Εφημιάδη, ο οποίος ήταν και δάσκαλος των παιδιών μου στο αθλητικό σχολείο. Εξαιρετικός άνθρωπος και μπράβο τους και συγχαρητήρια. Ο Νίκος ο Παπαγεωργίου, συγχαρητήρια Νίκο για το έργο σου. Είσαι εξαιρετικός άνθρωπος και άξιος προπονητής με ήθος και αξίες. Να σε καλά, τι Νίκο. Να πω για τον Νίκο, τον ξέρει όλη η Ελλάδα. Είναι πολύ καλό παλικάρι και το έργο που προσφέρει είναι σημαντικό.
Ο Σωτηριάδης, ο Κώστας, σε προσωπικό μήνυμα, χαιρετίσματα στον Νίκο από τους λίγους προπονητές που έρχονται στους αγώνες και την επόμενη μέρα στην Ελευθέρα και ας μην έχει αθλητές. Συγχαρητήρια. Βέβαια, μα η πάλι τώρα, είναι να... μία και αδιαίρετη. Δάσκαλε, πάλι είναι να μία. Να το πω όμως. Δεν την ξεχωρίζουμε. Τον ευχαριστώ, Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω όμως το αστείο που μου έχεις πει. Να πω το αστείο που μου έχεις πει όταν βλέπαμε Ελευθέρα. Γιατί, να το πω, να το πω. Γιατί είναι πάλι. Δάσκαλε, εσύ εδώ βλέπεις Ελευθέρα. Τι μου είπες, Γιάννη, σήμερα βλέπουμε Ελευθέρα. Αύριο έχει πάλι. Θυμάσαι. Θες και πάλι, ναι. Αύριο έχει πάλι. Σήμερα έχει Ελευθέρα. Παλιά να ξέρεις, Γιάννη. Πολύ χαρακτηριστικό. Παλιά να ξέρεις ότι... Ναι, παλιά να ξέρεις, Γιάννη, στην γενιά μου. Παλεύαμε το ένα Σαββατοκύριακο ένα πρωτάθλημα Ηλιονομαϊκής, ένα πρωτάθλημα Ελευθέρας. Μας βάζαν και στα δύο στυλ και παλεύαν. Δεν απαγορεύεται από τον παγκόσμιο κανονισμό. Στην Ελλάδα το έχουμε περιορίσει. Στην κατηγορία μου, ο Μάχοφ στο παγκόσμιο του Βέγκας βγήκε τρίτο στην Ελευθέρα, τρίτο στην Ελληνορωμαϊκή. Σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Δεν απαγορεύεται. Έτσι ακριβώς είναι. Το έχουμε περιορίσει κάπως στην. Ο Βίκτορας ο Ντούντα. Οπ, ναι, ρε Βίκτορα, συγγνώμη. Μεγάλος δάσκαλος από τους λίγους που αγαπάνε το άθλημα τόσο πολύ. Θυμάμαι να. Ο Ντούντας. Πού είναι ο Ντούντας? Να είσαι καλά, ρε. Ο Βίκτορας ερχόταν και στο σύλλογό μας. Είναι. Απορώ γιατί αυτό το παιδί χάθηκε από την πάλη και σταμάτησε πολύ νωρίς. Είχε πάρα πολλά προσόντα. Αλλά είναι πολύ καλό παλικάρι ήταν ο Βίκτορας. Είναι. Και ερχόταν και στο σύλλογό μας, έκανε προπόνηση. Όσο μπορούσα, τον βοήθησα. Ό,τι μπορούσα, τον πρόσφερα. Εξαιρετικό παιδί. Και ο αδερφός του. Απορώ γιατί χαθήκαν αυτά τα παιδιά. Ο Παντελής, λοιπόν, ο Βαγγέλης ο Ράπτης, να τα πάρουμε τη σειρά και να πάμε γρήγορα στο ερωτηματολόγιο και μετά να παίξουμε σε παρεμβάσεις, να ακούσουμε και τη δική σου τοποθέτηση. Ο Βαγγέλης Ράπτης, μπράβο δάσκαλε Νίκο. Πολύ σωστά αυτά που λες, μακάρι κάποια στιγμή να μας ακούσουν και εμάς την πάλι. Καλησπέρα από Αγρίνιο. Να είσαι καλά, Βαγγέλη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παντελής ο Νταμπάσογλου, πρώην προπονητής του Ιστορικού Συλλόγου ΒΑΟ. Γεια σου φίλε Νίκο, ένας εξαιρετικός προπονητής και τωρινός προπονητής του ΑΣ Μακεδόνης. Τι να πω τώρα σωστά, για τον Παντελή, η ιστορία του είναι γνωστή. Και αυτού και του πατέρα του. Και... τι να πω, είναι εξαιρετικός άνθρωπος και προπονητής. Τι να πω. Ό,τι και να πω θα τον αδικήσω. Μαρία, όλες οι ειδικές αρτές μαζεμένες σε έναν άνθρωπο, τυχερή που σας γνώρισα και μεγάλωσα κοντά σας. Εύχομαι τα παιδιά σας να συνεχίσουν το έργο σας. Μαρία Ντολόρες, να σου πω. Είχα μαζί με τον Αντρέα τον Χριστοδουλάκη, είχαμε τη γυναικεία πάλι. Και ήταν αθλητριά μου, εξαιρετικό παιδί. Και μάλιστα η γυναικεία πάλι, τότε η δικιά μας το Λιωσίνο είχε φτάσει στην κορυφή. Βλέπε Σοφία Πουπουρίδου, Κολώνη Μυρσίνη, Κοκόρια, Χριστοδουλάκη κτλ. Είχαμε μεγάλα αποτελέσματα. Πρώτη στον κόσμο η Πουμπουρίδου και τα λοιπά. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στα ερωτηματολόγια που είχαμε βγάλει στα νέα της πάλης. Ήτανε τρεις σύντομες ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση, και αυτό είναι το θέμα των παρεμβάσεων, ο οποίος θέλει μπορεί να κάνει ελεύθερα παρέμβαση. Ο σωματιακός προπονητής όταν έχει θέση εθνικού λόγω επιδόσεων του συλλόγου του είναι υποκειμενικός με όλους τους αθλητές της εθνικής ομάδας. 9 από τους 18 ψήφους είπανε καθόλου, άρα δεν είναι υποκειμενικός. Είναι λίγο, απάντησαν 3. Είναι αρκετά υποκειμενικός, απάντησαν 4. Πολύ υποκειμενικός, απάντησε 1. Πάρα πολύ υποκειμενικός, απάντησε 1. Εγώ θα πω όλες τις ερωτήσεις, δάσκαλε, και όπου θέλεις σχολιάζουμε. Ναι, θα τοποθετηθώ. Ναι. Η εμφάνιση των αθλητών μας στις προκρίσεις για τα προολυμπιακά τουρνουά επηρεάστηκε η απόδοσή τους από τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από λόγω κορονοϊού. Ένας στους 24 απάντησε λίγο, 3 στους 24 απάντησαν πολύ και 20 στους 24, συντριπτική πλειοψηφία, πάρα πολύ επηρεάστηκε η απόδοση των αθλητών μας. Η τελευταία ερώτηση. Οι προκρίσεις, κατά τη γνώμη σας, αποτελούν κριτήριο για όλα τα προολυμπιακά τουρνουά ή πρέπει να γίνουν επιμέρους προκρίσεις σε ένα τουρνουά? 11 απάντησαν από τους 20 δεν χρειάζονται άλλες προκρίσεις. 3 από τους 20 απάντησαν πρέπει να γίνουν άλλες προκρίσεις. Και 5 απάντησαν να γίνουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες.
Μόνο ένας απάντησε να γίνουν σε όλες τις κατηγορίες. Ποια είναι η δική σου τοποθέτηση, από ποια ερώτηση θέλεις? Θυμίστε μου την πρώτη λίγο. Βεβαίως, βεβαίως. Επαναλαμβάνω. Ο σωματιακός προπονητής, όταν... Ναι, το κατάλαβα. Θα μιλήσω για τον εαυτό μου. Θέλω να ξέρετε, σας είπα προηγουμένως ότι ο δάσκαλος είναι παιδαγωγός. Δεν θα μπορούσα ποτέ εγώ να βλέπω και να μεροληπτώ σε ένα παιδί, γιατί έχουμε να κάνουμε με παιδιά. Δεν θα το έκανα ποτέ στη ζωή μου. Σας είπα, θέλω να κοιμάμαι ήσυχος. Θα έκανα αυτό που είναι σωστό και αξιοκρατικό. Αν ο αθλητής που δεν είναι στο σύλλογό μου είναι καλύτερος, θα προωθηθεί αυτός. Καταλάβατε, δεν θα το έκανα ποτέ. Ναι, είμαι αντικειμενικός, όσοι με ξέρουν, με έχουν γνωρίσει. Έρχονται αθλητές στο σύλλογό μου από όλη την Ελλάδα. Κάνω ακριβώς ό,τι κάνω στους δικούς μου αθλητές. Δεν κρύβω και δεν κάνω τίποτα άλλο. Γιατί, ξέρετε ποια είναι η φιλοσοφία μου? Να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε ένα υψηλό επίπεδο στους αθλητές. Αν ο άλλος αθλητής που έρθει σε μένα και είναι από άλλο σύλλογο είναι καλύτερος από το δικό μου, άραγε σημαίνει ο δικός μου έχει κάποιες ελλείψεις, πρέπει να δουλέψει και να φτάσει αυτόν και να τον ξεπεράσει. Άραγε θα έχουμε συναγωνισμό. Έτσι λειτουργώ. Αυτή είναι η φιλοσοφία μου. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν θα είμαστε άνθρωποι αν εμείς τώρα είμαι σε εθνική ομάδα και εγώ θα κοιτάξω να προωθήσω τον αθλητή του συλλόγου μου. Θα κοιτάξω να προωθήσω αυτός που αξιοκρατικά το αξίζει. Αυτός που προσπαθεί και είναι αυτή τη στιγμή καλύτερος. Αυτή είναι η απάντησή μου. Αυτό ίσως θα μπορούσε να γίνει αν υπάρχει μια επιτροπή που να παρτίζεται από μέλη τα οποία είναι αμερόληπτα. Τέλος πάντων, το δούμε στην πορεία αυτό. Η δεύτερη ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση, καταρχάς, χαιρετισμός, πολλά συγχαρητήρια από τον Χεριστανίδη Παναγιώτη, στον φίλο μου τον Νίκο που όλα τα χρόνια δουλεύει ασταμάτητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και από τους πιο αδικημένους προπονητές που βάσει των αποτελεσμάτων του δεν κέρδισε αυτό που πρέπει και αυτό που θα έπρεπε να κερδίσει. Τον ευχαριστώ πολύ και του εύχομαι ό,τι καλύτερο στον ΠΑΟΚ, γιατί προσπαθούν όσο μπορούν όλα αυτά τα παιδιά και παράγουν και υπάρχει πάλι αυτή τη στιγμή. Καλή δύναμη του εύχομαι. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση, δάσκαλε, για να σε τελευταίες μάλλον δύο ερωτήσεις για να σε αποδεσμεύσουμε. Πώς βλέπεις, πώς είδες το, πώς ήταν το κλίμα στο προκριματικό? Παλέψανε τα παιδιά και θα έχουμε έναν αθλητή, βλέπω τον Παγκαλίτη τον Λία, μόλις μπήκε, θα μας μιλήσει μετά. Παλέψανε τα παιδιά μετά από τόσο καιρό. Πώς ήταν το κλίμα, άδειες οι κερκίδες, λίγος ο κόσμος, όμως κρατήσαμε το άθλημα ζωντανό. Πες μας λίγο 2-3 λόγια για τους πώς είδες τους αθλητές, πώς είδες τους αγώνες. Σας τόνισα προηγουμένως ότι πώς να κρίνουμε τους αθλητές όταν δεν μπορούν να γυμναστούν, όταν μας απαγορεύουν να γυμναστούμε. Όταν έχουν να πάρουν μέρος στους αγώνες από πέρσι το Μάρτιο, ένα χρόνο σχεδόν. Πώς να το προσπαθήσαν, δώσαν όλη τους την ψυχή. Και το κάνανε επειδή αγαπάνε και έχουν στόχους αυτά τα παιδιά για να μην χαθούν. Αλλά σίγουρα δεν είμαστε στην καλύτερη κατάσταση που θέλουμε να είμαστε, αφού δεν γυμναζόμαστε. Δεν γυμναζόμαστε. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Δεν είμαστε αυτό που θέλουμε να είμαστε. Δεν είμαστε στο επίπεδο που θέλουμε. Πώς να πάμε στα προελμπιακά, αφού δεν μας επιτρέπουν να κάνουμε προπόνηση, ρε παιδί. Δύο σύντομα σχόλια από το YouTube. Μεγάλο ήθος προπονητή και μεγάλος σεβασμός. Ο Αλέξης Κοτανίδης. Ο Αλέξης έρχεται στο σύλλογο. Προσπαθώ όσο μπορώ να τον βοηθήσω. Εντάξει, είναι εξαιρετικό παιδί, κύριος με κεφαλαία γράμματα. Και ο Δημήτρης ο Βωτιάδης, καλησπέρα και στους δύο. Ο Δημητράκης, ένας και μοναδικός σε όλα του. Γνωριζόμαστε 40 χρόνια. Δημήτρη, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Εντάξει, τι να πω. Ο Δημήτρης και προσφορά σαν αθλητής και στη διαιτησία. Τι να πω. Με συγκινούν όλα. Τελευταία ερώτηση, δάσκαλε. Αν θέλεις να απαντάς, με βάση τώρα τις εκλογές που έρχονται, έχουν προκυρηθεί εκλογές σε περίπου 30 μέρες. Θα τελειώνουμε με όλη αυτή τη διαδικασία των εκλογών και μετά ο καθένας θα πάρει το δρόμο του. Πώς τη βλέπεις τη διαδικασία, πώς τους βλέπεις τους συλλόγους, ένα γενικό σχόλιο αν θέλεις και να κλείσουμε την εκπομπή μας.
Ναι. Δεν μπορώ, θέλω να ξέρεις το εξής, Γιάννη. Δεν έχω κανένα λόγο να μην απαντήσω στην ερώτησή σου. Ποτέ, ό,τι έχω κάνει στη ζωή μου, το έχω κάνει με τον αγώνα μου και με τον ιδρώτα μου. Δεν μου χάρισε κανείς τίποτα. Η δουλειά μου, αυτή με καταξίωσε. Μέσα από τη δουλειά μου καταξιώθηκα. Εγώ θέλω να πω το εξής σε όλους. Καταρχήν να τους πω σε όλους καλή επιτυχία. Θέλω να πω όμως το εξής. Και κάνω έκκληση σε όλους τους ανθρώπους. Εάν δεν είμαστε ενωμένοι, πρέπει να υπάρχει ενότητα. Πρέπει να μην βάζουμε το προσωπικό συμφέρον και τα μικροσυμφέροντα. Η πάλι έχει φτάσει πολύ χαμηλά. Πρέπει να την πάρουμε στις πλάτες μας, να τη σηκώσουμε. Εμείς τι κάνουμε? Ο ένας πάει να βγάλει το μάτι του αλληνού. Εγώ σας κάνω έκκληση όλους. Σας παρακαλώ, σας προκαλώ να ενωθούμε. Να ενωθούμε. Μόνο με ενότητα, όλοι μαζί, παράγοντες, αθλητές, προπονητές, κόσμος, θα μπορέσει κάποιος πολιτικός, κάποιος χορηγός να μας πάρει στα σοβαρά. Πώς θα έρθει να μας πάρει στα σοβαρά κάποιος και να ασχοληθεί μαζί μας, όταν εμείς τα τσακωνόμαστε μεταξύ μας? Ξεκατηνιάζει ο ένας τον άλλον. Πρέπει να σοβαρευτούμε κάποια στιγμή. Εγώ χαίρομαι, σου εύχομαι καλή επιτυχία. Νέο παιδί που θέλει να μπει μπροστά, θέλει να ασχοληθεί με τα διοικητικά της πάλης. Θέλω όλα, όλους τους ανθρώπους, όλα τα παιδιά, τα μορφωμένα, όλο τον κόσμο, να μπει μπροστά κι αυτός. Υπάρχουν πάρα πολλοί αξιόλογοι άνθρωποι, γιατί τις αξιοποιούμε. Όλοι, να ενωθούμε όλοι μαζί και να προχωρήσουμε. Ένα κάλεσμα κάνω μέσα από την εκπομπή σου, να σταματήσουν οι ίδρυες και να ξεκινήσουμε όλοι μαζί ενωμένοι για να μας πάρει οποιοδήποτε υπουργός στα σοβαρά να κάτσει να μιλήσει μαζί μας. Πώς να μας πάρει όταν πάμε εκεί και λέει τι να ασχοληθώ με αυτούς? Αυτοί τσακώνονται μεταξύ τους. Αυτοί βγάζουν τα μάτια ο ένας του αλληνού. Πρέπει να σοβαρευτούμε. Έχουμε πίσω αθλητές. Τους έχουμε αφήσει πίσω. Υπάρχει πάρα πολύ υλικό στην Ελλάδα. Θέλω να σου πω το εξής. Τόσα παιδιά είναι. Δεν υστερούν σε κάτι από τα ξένα παιδιά. Και τα δικά μας παιδιά έχουν δύο χέρια, δύο πόδια, ένα κεφάλι. Έτσι, ό,τι έχουν οι ξένοι, το έχουν και τα δικά μας. Υστερούμε όμως σε οργάνωση, σε δουλειά. Να βγουν αξιόλογοι άνθρωποι, αλλά όλοι μαζί ενωμένοι και να ασχοληθούμε με το αντικείμενό μας, με την μπάλη. Να ξαναχτιστούν οι εθνικές ομάδες, να υπάρχουν τα κλιμάκια, να υπάρχει... Δεν γίνεται σε όλα τα αθλήματα να υπάρχει εθνική παιδών, εθνική εφήβων, εθνική αντρών και εμείς να μην είμαστε πουθενά. Πουθενάδες. Πρέπει να οργανωθούμε, να υπάρχει εθνική ομάδα, να ξέρει ένας που θα βγει πρωταθλητής, θα εθνική ομάδα θα προετοιμαστεί. Κάνω έκκληση μέσα από εδώ, όλοι μαζί, με ενότητα να προχωρήσουμε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αν συνεχίσουμε έτσι, έχουμε πάρει την κάτω βόλτα, τελειώσαμε. Είναι ο κορονοϊός. Έτσι, είμαστε και εμείς που δημιουργούμε τα προβλήματά μας. Δεν έχω κανένα λόγο να μην μιλήσω, γιατί δεν εξαρτάμαι από τίποτα. Εγώ αγαπάω αυτό που κάνω. Αγαπάω το άθλημα, αγαπάω τα παιδιά. Και όσο είμαι, όσο παρακαλώ το Θεό να με έχει καλά, να έχω υγεία. Όσο έχω υγεία, έχω την ίδια δύναμη όπως είχα το 1990 που ξεκίνησε την πάλι, την ίδια ενέργεια. Όταν εγκαταλείψουν οι δυνάμεις μου, θα κάτσω στο περιθώριο και θα έρθουν να δώσω τη σκυτάλη μου στα νέα παιδιά. Αυτό όμως που παρακαλάω και μέσα από την εκπομπή σου και σε αυτούς που μας ακούνε, είναι να ενωθούμε όλοι μαζί και να προχωρήσουμε και να καταλάβουν όλοι ότι είμαστε μια γροθιά. Τότε θα μας πάρουν στα σοβαρά και θα μας υπολογίζουν. Αυτό θέλω να πω. Συμφωνώ, δάσκαλε. Θα πρέπει να παραμερίσουμε όλες τις εμπάθειες ενδεχομένως που έχουμε. Υπάρχει μια βεντέτα που κρατάει πάρα πολύ καιρό μεταξύ δύο ανθρώπων. Αυτή η βεντέτα πρέπει να παραμεριστεί. Όλα τα προσωπικά μας πρέπει να τα αφήσουμε ο καθένας σπίτι του ή όπου νομίζει, είτε στο εξωγικό του, και να πάμε ένα βήμα παραπέρα την πάλι. Μπορούμε να αναπτύξουμε τον μαζικό αθλητισμό? Ναι, μπορούμε. Αν όλοι συμφωνήσουμε σε ένα ενιαίο σχέδιο, μπορούμε να πάρουμε Ολυμπιακές προκρίσεις? Ναι, μπορούμε. Αν όλοι συμφωνήσουμε στρατηγικά να ακολουθήσουμε ένα ενιαίο σχέδιο. Όσο κάνει ο καθένας μας ό,τι του κατέβει, ό,τι τον βολεύει, ό,τι του συμφέρει, τότε δεν θα πάμε μπροστά. Άρα λοιπόν
πρέπει όλοι μαζί ενωμένοι, χέρι-χέρι, να προχωρήσουμε μπροστά. Δάσκαλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πούμε δύο σχόλια πάλι. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Ο Κωνσταντίνος ο Παπαδόπουλος, από τους πιο μεγάλους προπονητές στην Ελλάδα, που έχει αποδείξει με τη δουλειά του και μόνο χρόνια βγάζει πρωταθλητές συλλογικά και ατομικά. Τα ευχαριστώ Σάκης... πάρα πολύ. Τον Κώστα, ένα διάστημα τον γύμναζα. Ο Σάκης, πολλά συγχαρητήρια στο Γεριστανίδη, όλο το μεγαλείο των Παλαιστών στα λόγια του. Αν και αντίπαλοι προπονητές στις Παλαίστρες, μιλάει με τα καλύτερα λόγια. Φυσικά. Μα δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Γιάννη, σε παρακαλώ σε αυτό. Εγώ θέλω να ξέρεις το εξής. Όσοι με ξέρουν στην προσωπική μου ζωή, ξέρουν πώς λειτουργώ. Εγώ είμαι αντίπαλος πάνω στην Παλαίστρα. Από εκεί ύστερα, όταν κρατάμε μετά αποθυμένα έξω από την Παλαίστρα, δεν είμαστε καλοί άνθρωποι. Πάνω στην Παλαίστρα θα δώσουμε όλη μας την ψυχή για την νίκη. Έτσι, ύστερα ξεκινιούνται όλα, σταματάνε όλα από εκεί ύστερα. Έτσι πρέπει να λειτουργήσουμε. Ο Κώστας ο Παπαδόπουλος συμπληρώνει και επίσης είναι πάντα δίπλα στα παιδιά, δεν είναι απλά ένας προπονητής, είναι ένας καθοδηγητής στη ζωή των παιδιών και αυτό το δείχνει από τους άξιους γιους που έχει. Μπράβο του και πολλά συγχαρητήρια. Πάνω σε αυτό θέλω να πω το εξής. Είπα προηγουμένως ότι όταν ένας άνθρωπος σου στέλνει τα παιδιά του, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι αυτά τα παιδιά να τα διαπαιδαγωγήσουμε και να τους κάνουμε σωστούς ανθρώπους στην κοινωνία. Αυτό το ρόλο έχουμε. Και μετά έρχεται το πρωτάθλημα και ο πρωταθλητής. Σωστούς ανθρώπους τότε θα κερδίσουμε. Η Μαρία Δεμερτζή λέει: Άνθρωπος Νίκος Αποστόλου, συγχαρητήρια coach για ό,τι έχεις κάνει και για την αγάπη που μεταλαμπαδεύεις στα νέα παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, την ευχαριστώ πάρα πολύ. Γι' αυτό που, είπε. Δάσκαλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που μας κράτησες. Εγώ είσαι πολύ αγαπητός, ρεκόρ σχολείων από όλους. Ελπίζω να μας δοθεί ο χρόνος να τα πω από κοντά. Εγώ έχω μάθει να είμαι ο εαυτός μου, όπως με βλέπεις τώρα, έτσι είμαι στη ζωή μου. Αυτό που νιώθω, αυτό λέω και στην Παλαίστρα, αυτό που νιώθω, αυτό βγάζω. Δεν θέλω να κρύβομαι. Καταλάβατε. Και σας λέω και πάλι και το επαναλαμβάνω. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο που συνεργάστηκε μαζί μου και ζητάω συγγνώμη αν κάποιον το στεναχώρησα κάποια στιγμή πάνω στην ένταση και δεν είχα καμία πρόθεση να το στεναχωρήσω. Αυτό. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στην εκπομπή σου. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις στη ζωή σου. Καλό σου βράδυ. Καλό σου βράδυ, δάσκαλε. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Αυτός ήταν ο Νίκος Αποστόλου, ένας μοναδικός άνθρωπος. Πάμε λοιπόν στις παρεμβάσεις μας. Στην γραμμή είναι ο Ηλίας ο Παγκαλίδης. Γεια σου Ηλία, καλησπέρα. Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα και συγχαρητήρια για την εκπομπή και πάλι. Ήθελα να χαιρετήσω και τον δάσκαλο Αποστόλου, με τον οποίο έχω κάνει και αρκετές προπονήσεις. Ελπίζω πως θα το δει. Φυσικά και θα το δει, φυσικά και θα το δει. Τι έγινε, αδυνατισμένο σε βλέπω. Σε έκοψε η δίαιτα για τα προκριματικά. Όχι, όχι, δεν μπορώ να το πω αυτό. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχασα κιλά για αυτούς τους αγώνες. Το πάρω απλά σαν κομπλιμέντο. Τι γίνεται, πώς ήταν το κλίμα, πώς ήταν η διαδικασία με τα προκριματικά, πρωτόγνωρα συναισθήματα, κάνατε τεστ COVID. Έτσι, επάνω έγινε ή κάτω έγινε στην Αθήνα το τεστ COVID? Το τεστ έγινε πάνω για μας. Μπράβο. Εντάξει, το τεστ COVID δεν είναι πρωτόγνωρο για μένα, αλλά όλα τα υπόλοιπα μπορούμε να πούμε ότι ήταν. Πρώτη φορά συμμετείχαμε, εγώ τουλάχιστον, φαντάζομαι και τα υπόλοιπα, ότι σε μια διαδικασία προκρίσεων, γιατί κάτι τέτοιο δεν συνήθιζε να γίνεται στην Ελλάδα, όσο τουλάχιστον παλεύω εγώ. Ήταν διαφορετικοί αγώνες, πολύ πιο ήσυχοι, πολύ πιο σύντομοι. Καμία σχέση με ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα. Έχει και τα θετικά του, έχει και τα αρνητικά του. Αρνητικά του. Ο τρόπος διεξαγωγής, να εμπερδεύτηκε. Πιστεύω ότι έπρεπε να γίνουν αυτοί οι αγώνες. Χρειαζόντουσαν αυτή τη στιγμή, μιας και κατά τη γνώμη μου ούτε μπορούσε να διεξαχθεί κάτι. Ένα πανελλήνιο αυτή τη στιγμή δεν θα ήταν δίκαιο για αυτούς που δεν προπονούνται καθόλου. Εντάξει, και γι' αυτό πιστεύω ότι οι προκρίσεις ήταν ό,τι καλύτερο για να δούμε ποιος είναι πιο έτοιμος αυτή τη στιγμή. Γιατί σε αυτό αποσκοπούνται τέτοιου είδους αγώνες. Αυτή τη στιγμή με σκοπό τι, το προολυμπιακό, τα προολυμπιακά, το προολυμπιακό, δεν ήταν ξεκάθαρο αυτό. Μην απαντάς, δεν πρέπει να απαντήσεις. Θεωρώ, αυτό είναι δικιά μου ερώτηση. Θεωρώ ότι οι αγώνες ήταν για τα προολυμπιακά.
Έτσι, αυτό έχω καταλάβει εγώ. Οκ. Στην Ελευθέρα, ο Τσερμέν, ο Ξενίδης, ο Τιμόθεος, λέει όλα καλά πήγαν, περίμενα να παλέψουμε όλη την τετράδα, αλλά για κάποιους λόγους έλειπαν τα παιδιά. Ετοιμαζόμουν σοβαρά, πολύ δυνατά και με ένα στόχο συνεχίζουμε. Πιστεύω πως θα μας βοηθήσουν να προετοιμαστούμε και με όλα τα δυνατά και αδύνατα να πάρουμε την πρόκριση. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα το ρεζουμέ είναι να μπορέσουμε να πάρουμε την πρόκριση όσα περισσότερα εισιτήρια μπορούν να πάρθουν, να μπορέσουμε να τα έχουμε, ας πούμε, στην διάθεσή μας. Τώρα, πώς ήταν το κλίμα, πόσους αγώνες έδωσες, γιατί είδαμε και το live stream, ήταν πολύ καλό που υπήρχε live stream και που μπορούσαμε να σας δούμε. Καλό ήταν να διαφημιζόταν όμως και λίγο. Δεν διαφημίστηκε έτσι όπως έπρεπε. Θα μπορούσαμε να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε και live σχολιασμό. Προγραμματισμένο ώστε να μπορεί να διαφημιστεί από ό,τι κατάλαβα. Εντάξει, καλό είναι να υπάρχουν σίγουρα οι αγώνες για να μπορεί να τους βλέπει ο κόσμος και για την εξάπλωση του αθλήματος γενικότερα. Αφήνω να σου πω λίγο κάτι. Ήταν και κλεισμένο το θυρόν, αλλά εμείς οι θεατές που διψάμε να δούμε πάλι και ελληνική πάλι. Δεν μας δόθηκε δυνατότητα, δεν το ξέραμε. Μπορούσαν λίγο να το διαφημίσουν παραπάνω, λίγο να ξέρει ο κόσμος με ποιον παλεύει, τι δεν παλεύει, λίγο να το παίξουμε. Δεν βρήκα το λόγο, τέλος πάντων, που ήταν τόσο... που υπήρχε αυτή η ομερτά. Ναι, ναι. Καλώς πάντων. Καταλαβαίνω. Πώς τα πήγες, είσαι ευχαριστημένος από τους αγώνες, από το αποτέλεσμα. Πώς τα πήγες? Εντάξει, εγώ έκανα ένα μάτς το οποίο και έχασα στο πρώτο μάτς. Δεν μπορούσα να κάνω και πολλά περισσότερα. Δύο μάτς ήταν το maximum, γιατί ήμασταν τρία άτομα στην κατηγορία από τα 7 που είχαμε δηλωθεί. Και λογικό είναι με τέτοιες συνθήκες να υπάρχουν παρεκκλήσεις. Εντάξει, φυσικά δεν είμαι ευχαριστημένος από την απόδοσή μου. Δεν είχα προετοιμαστεί σωστά για τους αγώνες, το ήξερα βέβαια. Αλλά φυσικά δεν πήγα και εκεί για να χάσω, οπότε δεν πήγαινε σε κάποιους αγώνες για να χάσουμε. Οπότε, ναι, είναι καλό να γίνονται αυτοί οι αγώνες και να μην παλεύουμε καλά για να μπορέσουμε να βλέπουμε λάθη μας. Όχι μόνο εγώ, όλοι οι αθλητές. Γι' αυτό είναι καλύτερο να γίνονται όσο πιο περισσότερο δυνατόν τόσο εν χώρη όσο και στο εξωτερικό αγώνες. Εντάξει, δεν το πιστεύω. Θα χιονίσει, ρε εσύ. Θα χιονίσει. Έχεις δει το κι εσύ διξηρισμένο? Εγώ το θυμάμαι μια ζωή με γένεια. Τον έχεις δει το ποτέ? Κρατή. Ναι. Έχω τύχει μια φορά να το δω και είχα την ίδια αντίδραση με εσένα. Ναι. Εγώ τον είδα, εγώ το θυμάμαι δηλαδή, όταν είχε παλέψει με τον αδερφό μου τότε στο Πέδον, μιλάμε τώρα και εγώ δεν ξέρω πόσα χρόνια, και τότε ήταν αμύσταγο αγοράκι. Τι έγινε ρε φίλε, τι έπαθες? Καλησπέρα. Τι κάνουμε? Ομορφά άντρα μου. Συγχαρητήρια για την πρόκριση. Ευχαριστώ πολύ. Έκανα τώρα έτσι μια ελεύθερη παρέμβαση. Συγχαρητήρια, Λαοκράτη. Ευχαριστώ. Οπότε, τι έγινε και εσύ, πώς το είδες, πώς ήταν, ρε φίλε? Τι να πω, καλά ήταν. Δεν είναι πολλά άτομα. Καλά ήταν. Ναι. Αλλά οι αγώνες γίνανε COVID safe. COVID secure. COVID safe. COVID safe. COVID secure. Αλλά, εντάξει, πάνω κάτω δεν ήταν, περιμέναμε να ήταν πιο πλούσιο αγώνες από ό,τι ήταν. Και, να, καλά πήγαν τα πράγματα. Οι αγώνες ήταν ok, ήταν προπονητές, διαιτητές, γιατρός. Αυτά, εκεί μέσα, δεν είχε πολύ κόσμο. Εντάξει, και ήταν μεγάλη διαφορά από την Ελλάδα γενικά στους αγώνες που έχει πολύ, όλοι φωνάζουν και κάνουν και το ένα με το άλλο, και εδώ τώρα έχει πολύ ησυχία. Πολύ ησυχία, ε. Σε ξένησε αυτό που είχε τόση ησυχία? Καλύτερα. Ήθελες φασαρία? Όχι, όχι, δεν μου αρέσει η φασαρία. Εγώ θα την προτιμώ την φασαρία σε αγώνες. Εσύ την προτιμάς, είπες? Πιστεύω είναι πιο ωραίο το κλίμα. Πιο ωραίο το κλίμα. Εντάξει, τώρα πάνω σε αυτό, ναι μεν φασαρία λέμε, αλλά εντάξει, άμα κρατάμε τους τύπους και κρατάμε αποστάσεις, είναι ότι πρέπει. Να δούμε, θα δούμε τέτοιες εποχές με γεμάτα γήπεδα. Μακάρι. Ας ελπίσουμε σύντομα.
Μακάρι. Τώρα τι σημαίνει, ποιο είναι το επόμενο σας βήμα, παιδιά? Τι κάνουμε, προπονούμαστε, συνεχίζουμε, έχουμε αγώνα στόχο, έχουμε προετοιμασίες? Τι έχουμε τώρα? Ας ξεκινήσω, Λαβράτσι. Για ξεκινά, ρε, champion. Εγώ ετοιμάζομαι για τα προολυμπιακά. Θα δούμε για το πανευρωπαϊκό τι θα γίνει. Γιατί το πανευρωπαϊκό είναι 2 εβδομάδες πριν το δεύτερο το προολυμπιακό. Και μπορεί να μην πάμε, μπορεί να μην πάω. Για λόγω ότι θέλω να παλέψω καλά στο προολυμπιακό το δεύτερο. Που είναι πιο σημαντικό, θεωρώ εγώ. Αυτά. Περιμένω τώρα να ακούσω από την Ομοσπονδία. Δεν πάλεψε όμως ο Μιχάλης Πιωσιφίδης, έτσι δεν είναι? Δεν πάλεψε, είχε τραυματισμό. Ναι, ζυγίστηκε, αλλά δεν πάλεψε, τραυματίας. Το παιδί είναι τραυματίας. Και εγώ, από την αλήθεια, και εγώ τραυματίας είμαι ακόμα. Από τότε που ήμασταν στην Κροατία και χτύπησα την κλίδα μου, ακόμα δεν είμαι καλά. Και από τότε που πέρασαν 4 εβδομάδες, έχω κάνει 3 προπονήσεις πάνω στα πει. Δεν φάνηκε αυτό, ρε φίλε, όμως. Δεν φάνηκε αυτό. Πάλευα, πρώτα όμως ήξερα ποιες φάσεις μπορούσα να μπω και ποιες δεν μπορούσα και πρόσεχα. Πάλευα έξυπνα, δηλαδή. Πάλευες έξυπνα, Εσύ, Ηλία, πώς πάλεψες? Καταρχάς έκανες ένα μάτς, ένα μάτς έκανα. Γιατί ήταν ένα αφού ήσασταν 3 και δεν πάλεψατε, ήταν νοκάουτ το σύστημα, πώς ήταν? Ναι, ήταν το σύστημα ότι παλεύουν 2 και ο νικητής παλεύει με τον νικητή, με το άτομο που περιμένει. Ναι. Νοκάουτ κάπως με 3 άτομα. Έφυγε αυτό. Αυτός, έφυγε, εξαφανίστηκε. Κοίτα, γράψε. Ναι, ναι. Τα μωρά. Ναι. Πάντα είναι τα μωρά. Ναι, ναι. Okay. Εντάξει, παιδιά. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Έχουμε κάτι άλλο σαν πλάνο, σαν σχέδιο? Λίο, θα πεις κάτι, θέλεις να πεις κάτι? Περιμένω την Ομοσπονδία τώρα τι θα μας πει για προετοιμασίες και τέτοια. Αυτό. Πες μου, γιατί ξυριστικές? Επειδή νίκησες, αυτό είναι? Ήταν στοίχημα? Όχι. Όχι, η κόρη μου να ξύριστο. Και... Ο γιος μου τρόμαξε, με κοιτούσε πολύ περίεργα. Αυτός, τελευταία φορά που είχα ξυριστεί ήταν αυτός 3 μηνών. 3 μηνών, ναι. Και με δεν θυμάται χωρίς γενιά και ξυρίστηκα τώρα και με κοιτούσε πολύ περίεργα για καμιά 10 λεπτά. Κατάλαβα. Εντάξει, παιδιά, σας αποδεσμεύω. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία στα προολυμπιακά. Έτσι και αυτό το βράδυ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Υπενθυμίζω τους χορηγούς μας, TG Energy Drink. Υπενθυμίζω το challenge. Ελπίζω τα παιδιά που ακούνε να συμμετάσχουν στο challenge, να δείξουν ένα παλιό κορμάκι, μια παλιά φόρμα ή ένα παλιό παλαιστικό και να μας πούνε την ιστορία τους. Το giveaway θα λήξει τέλη του μήνα. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Να είστε όλοι καλά. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα.